τώρα που είναι χειμώνας, θα βάλω είτε τις αποφλοιωμένες ντομάτες τις ολόκληρες που κάνουν σαλτσάκι φανταστικό, σαλτσώνουν ωραία τα φαγητά μου, είτε θα βάλω ψιλοκομμένες ντομάτες εμπορίου. Γιατί αυτή την εποχή ντομάτες δεν είναι. Ναι, αλλά θα βάλεις και πελτέ και ντομάτα, αυτό ρωτάω. Ναι, θα βάλω μία κουταλιά γεμάτη πελτέ και θα βάλω, γιατί κοίτα να δεις, κάνω 1,5 πακέτο μακαρόνια. Θέλω ζουμί, θέλω σάλτσα. Και αυτό έρχεται και σιγοβράζει. Κοχλάζει μέσα σε αυτά τα υγρά. Για 1 κιλό κιμά βάζω 1,5 πακέτο μακαρόνια. Δηλαδή υπολογίζω κάπου εκεί, γύρω στη 1,5 κουταλιά σούπας να πέσει στη μερίδα. Αφού θα ρίξω λοιπόν μέσα και τον πελτέ μου, ακούτε ότι ψήνεται. Ο πελτές ψήνεται τώρα. Θέλω να περάσει 1 λεπτό και να ψηθεί. Δεν θέλω να μου τον λιώσετε σε νερό και να τον ρίξετε μέσα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό γίνεται φανταστική η σάλτσα μου. Οτιδήποτε σάλτσα και να κάνω. Όποιο φαγητό και να μαγειρεύω, ψήστε μου τον πελτέ 1 λεπτάκι, να έρθει να μυρίσει το σπίτι νησί. Στα νησιά φτιάχνουμε πολύ πελτέ. Ναι. Εμείς μεγαλώσαμε με πελτέ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι. Είναι υγιεινός πολύ. Η γιαγιά μας άλυπη στο ψωμί. Λάδι, πελτέ και τριμμένο τυράκι. Λουκούμι. Λουκούμι. Φουλ στο λικοπέν. Τι έχω. Α. Λοιπόν. Θέλω. Τέλειο. Υπέροχο. Είναι η ώρα που θα σβήσουμε το κονιάκ. Ζουμιά καθόλου στην κατσαρόλα μου, βλέπετε, αυτό είναι το μυστικό. Να μην μαζεύονται, να μην έχετε καθόλου ζουμιά στην κατσαρόλα την ώρα που σοτάρετε κάτι. Ήρθε η ώρα που θα πέσει μέσα το κονιάκ μου. Μισό φλιτζάνι κονιάκ στο 1 κιλό κιμά. Αυτό θέλω να εξατμιστεί τελείως το υγρό. Αλλά θέλω έτσι, παντού. Είστε αρώματα. Αυτά τα αρώματα θέλω να φυλακίσω εδώ μέσα. Μαμαδίστικο. Η μανούλα μου τον κάνει έτσι τον κιμά. Αφού δεν έρχεται η μαμά μου να τη δω, φτιάχνω τα φαγητά της και τα περιποιούμε. Άρε μανούλα. Κι εγώ θέλω τη μαμά μου. Άρα είναι εδώ ο παπάκας μου. Α, είναι εδώ ο κύριος Δημήτρης. Mm. Τέλεια. Η Εύα στέλνει εκπρόσωπο. Τύπου. Λοιπόν, αφού θα εξατμιστεί, βλέπετε, να φύγει το υγρό τελείως, να μην μείνει καθόλου κονιάκ μέσα. Κράτησα μόνο τα αρώματα. Έχει εξατμιστεί όλο το αλκοόλ και έχω κρατήσει τα αρώματα. Είναι η ώρα. Λέω καμιά φορά για τη μαγειρική της ότι δεν μαγείρευε νόστιμα. Ρε παιδί μου, μαμά μου δεν έκανε φαγητά με τηγανιτά, έτσι, να τα χαρείς με βούτυρα, με μέλι. Ναι. Αλλά καμιά φορά μου λένε για το σώμα. Εγώ σε βοήθησε πολύ αυτό. Και σκέφτομαι ότι τελικά νομίζω ότι η διατροφή σε μικρή ηλικία είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάω, να μην πιω χυμό πορτοκάλι κάθε μέρα με το ζόρι. Να μην φάω με το ζόρι να μου δώσει γιαούρτι, λαχανικά. Δηλαδή, μέχρι που με είχε του χεριού της, δηλαδή μέχρι τα 15, ήταν τέτοια ήμα. Δηλαδή, σπανακόριζο, αυτά ήταν τα φαγητά μου. Δεν έτρωγα κάτι άλλο. Τέλεια. Αυτά έτρωγα κι εγώ, μόνο που εγώ τα έτρωγα όλα. Τέτοια ήταν και η γλυκά όμως. Δεν έκανε η κυρία Κωνσταντζάκη και γλυκά. Η μαμά μου έφτιαχνε τέλεια γλυκά κουταλιού. Γι' αυτό και έχω μεγάλη λατρεία στο γλυκό του κουταλιού. Δηλαδή, σαν παιδί μεγάλωσα. Ελάτε, κύριε Θέμη, περάστε. Σαν παιδί μεγάλωσα με πολύ γλυκό του κουταλιού, γιατί το λατρεύω, γι' αυτό και το λατρεύω. Το ντοματάκι αυτό το ολόκληρο κάνει την υπέροχη σάλτσα που σας λέω. Εάν δεν έχετε ολόκληρο τέτοιο ντοματάκι κονσέρβα, βάλτε ψιλοκομμένες ντομάτες που τις βρίσκετε παντού, εντάξει. Και όταν θα είναι στην εποχή της, θα βάλουμε είναι τη φρέσκια. Γλυκό, είναι γλύκισμα και, είναι και γίνεται πολύ ωραίο. Το σπάω με τα χέρια μου, είτε με ένα πιρούνι. Αυτό θα έρθει και θα λιώσει. Βλέπετε, δεν φέρετε καθόλου ντομάτα μέσα. Γιατί λιώνει, γίνεται έτσι, μπράβο. Μέσα λοιπόν, ρίχνω τα ζουμάκια μέσα και την ντομάτα. Θα λιώσει με το μαγείρεμα σιγά-σιγά-σιγά. Ανακατέψτε το και σπάστε το έτσι με το χέρι σας. Η ωραιότερη σάλτσα γίνεται, παιδιά, με αυτό το ντοματάκι. Και θέλω να πω και στη μαμά του Θέμη Αργυρούλα. Στην αγαπημένη μας. Μία χυμαδόπιτα για το Γιάννη και μία σπανακοτηρόπιτα. Δύο μεγάλα ταψιά. Γιατί δεν μας τη φέρνεις τη μανούλα μια μέρα? Αχ, να κάνει τη χυμαδόπιτα. Γιατί δεν μας τη φέρνει τη μαμά? Με την Αργυρούλα θα το κάνει. Ελάτε, κυρία Ελένη, σας περιμένουμε. Κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα όλο πολύ. Όλο δίνουμε ραντεβού και δεν βρισκόμαστε ποτέ. Ξύπνησα και σηκώθηκα και έφαγα κυμαδόποτα. Την έβαλα και λίγο στο φουρνό μικροκυμάτων, γιατί... Ναι, θέλει να ζεστάνεις πάντα. Ζέστανα. Και εγώ ζεστήθηκα. Και 2 η ώρα χτυπούσα. Αλήθεια. Τέλεια. Μέσα λοιπόν θα πέσει και το νεράκι. Βάζω μπόλικο νερό στο 1 κιλό κιμά. Βάζω περίπου 2,5 φλιτζάνια. Θα έρθει να βράσει όμως τόση πολλή ώρα που στο τέλος θέλω να έχει ζουμάκι. 2,5 ώρες, δεν είπες? Όχι, 1 ώρα και 20 λεπτά. Μία ώρα και 20 Στη λεπτά. Μία ώρα το σκεπάζω τώρα θα χαμηλώσω τη φωτιά μου. Θα το σκεπάσω και θα το ξεχάσω. Να κοχλάζει ίσα που να κάνει μπλου 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 μπλου. Εντάξει, σιγά σιγά. Να κάνει κοχλασμό σιγά σιγά. Εδώ είναι η ώρα που θα βάλω μέσα. Όχι, αφού περάσει μία ώρα.
θα το πιπερώσω. Στο τέλος. Εσύ, έλα. Στο τέλος. Ναι, αφού περάσει μια ώρα, αρχίζω και άλλα το πιπερώνω και βάζω μέσα τα μυρωδικά μου. Που είναι δαπνόφιλο. Αυτό είναι σπιτική μυρωδιά, της μαμάς μας η μυρωδιά. Λίγη κανέλα, ένα δαπνόφιλο και εγώ βάζω και μια πρέζα μοσχοκάρι εδώ, γιατί ξέρετε ότι έχω το κόλλημά μου. Είναι τέλεια η γεύση, του πάει τρελά στον κιμά. Σας κάνει γεύση μακαρόνια παστίτσιο. Αυτή τη γεύση σας βγάζει. Τώρα, Θεέ μου, θα σου βάλω. Και αν έχετε και μερικά κοτσανάκια εδώ από μαϊντανό, βάλτε μου. Μην τα πετάτε, σας έχω πει πολλές φορές. Αυτά τα κοτσάνια που συνήθως πετάμε, που βγάζουμε το κομματάκι από εδώ για να το βάλουμε στο φαγητό μας, αυτό το πετάμε. Αυτό λοιπόν το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα, το κοτσάνι. Και δίνει τέλειο άρωμα. Αλήθεια. Ναι, δίνει τέλειο. 2-3 κοτσανάκια δίνουν τέλειο άρωμα. Μην ξεχνάτε, σκεπασμένη κατσαρόλα, σιγά σιγά, γύρω στη 1 ώρα με 20 λεπτά, να έρθει να γίνει έτσι όπως είναι αυτό εδώ. Τέλεια, λιώμα, φανταστικός. Φιλάκια, πού πάμε. Κασάλια μου. Έλα, πάμε. Έλα, έλα. Να σου πω, το πιάτο, εδώ, εκεί μπροστά, πάρ' το. Έλα, πάμε προς το εκεί.